Καλησπέρα. Ακούμε, είμαι εντάξει. Λοιπόν, θα ήθελα λίγο να ξεκινήσουμε αντίστροφα, οπότε θα ήθελα λίγο την εμπειρία σας. Προφανώς βλέπετε άνδρες με πρόβλημα στήσης, αλλά θα ήθελα να μου πείτε τι ποσοστό περίπου από αυτούς που έρχονται στα ιατρία σας θεωρείτε ότι έχουν οργανική αιτιολογία και τι ποσοστό έχουν ψυχική. Εγώ νομίζω που δεν ασχολούμαι ιδιαίτερα με αυτό το πρόβλημα, αλλά σε όλους τους ουρολόγους εμφανίζονται αυτοί οι άρρωστοι. Το ποσοστό αλλάζει από την ηλικία. Εάν έχω νέους ανθρώπους που έρχονται στο ιατρείο, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να είμαι ειδικός ή σοφός. Το 95% θα είναι ψυχολογικό πρόβλημα και όχι οργανικό. Εάν είναι άνω των 60-70, εκεί πέρα δύσκολα θα πάει το μυαλό μου σαν πρώτη αιτία σε κάποιο ψυχολογικό αίτιο. Άρα από την ηλικία κάτω από 60 είναι αρκετά υψηλά τα ποσοστά αυτών που έχουν ψυχολογική. Οι υπόλοιποι συμφωνείτε με αυτή την παρατήρηση, έτσι τα βλέπετε, κύριε Αθανασόπουλε? Να, το κεφάλι μάλλον ναι. Okay. Και έτσι όπως τους γνωρίζετε και έτσι όπως μιλάτε μαζί τους, κατά την εκτίμησή σας, ποιος υποφέρει πιο πολύ, κάποιος που καταλαβαίνει ότι το πρόβλημα είναι οργανικό ή κάποιος που καταλαβαίνει ότι το πρόβλημα είναι ψυχογενές? Μπορείτε να καταλάβετε, έχετε δει κάποια διαφορά? Έχετε δει να προτιμούν, να νιώθουν καλύτερα όταν τους λέτε ότι είναι ψυχολογικό ή το αντίστροφο? Εσείς λέτε ψυχογενειακή. Εγώ έχω την αίσθηση ότι όταν διαβεβαιώσει τον άρρωστο ότι υπάρχει ένα οργανικό αίτιο, αισθάνεται λιγότερες ενοχές και το παίρνει πολύ καλύτερα. Αυτοί που έχουν ψυχογενή αίτια αγχώνονται ακόμα περισσότερο γιατί αισθάνονται ότι αυτοί φταίνε και κάνουν κάτι που δεν θα έπρεπε να κάνουν. Ενοχοποιούνται. Okay. Ωραία, τώρα να κάνουμε ένα πείραμα. Μικρό πείραμα. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω για λίγο τον καθέναν από εσάς να φέρει στο μυαλό του μια δική σας δυσάρεστη στιγμή, μια δική σας εμπειρία που δεν ήταν ωραία. Όχι από την προσωπική σας ζωή, μια στιγμή δυσάρεστη. Το κάνατε? Φέρατε όλη μια στιγμή στο μυαλό σας? Ωραία, μπορεί κάποιος να μου πει λίγο ένα περιστατικό με δύο λόγια. Τι είχε συμβεί, δύο λόγια μόνο. Είναι τόσο δυσάρεστη εμπειρία, δεν νομίζω, κύριε Γιάννη, σε γελά. Σας ακούω. Γελάω γιατί δεν μπόρεσα να εστιαστώ σε μία εμπειρία όλη αυτή την ώρα που μου αφήσατε. Δεν μπόρεσα να εστιαστώ. Ας πούμε, δεν διάλεξα από την περίοδο που πήγατε φαντάρος, από την επαγγελματική σας ζωή, από... Σίγουρα υπάρχουν, απλώς δεν εστιάστηκα σε κάποιες θέσεις. Στιγμή, οποιαδήποτε, μπορεί κάποιος να φέρει στο μυαλό του. Έχει τρακάρει κανένα σας με αυτοκίνητο? Όλοι? Ποιος είναι ο κύριος που έχει τρακάρει μια φορά? Α, υπάρχει κάποια από αυτές που θα λέγατε ότι ήταν η χειρότερη ή που έχει μείνει στο μυαλό σας πιο έντονα? Δεν θα έλεγα. Δεν πιστεύω ότι κάποια ήταν η χειρότερη από τις άλλες. Βασιλευτήκατε ποτέ? Όχι. Όχι. Απλά καταστρέφονταν το αυτοκίνητο. Θα μας πείτε κάτι για μία από αυτές? Ναι, πραγματικά φοβήθηκα μία φορά όταν έπεσα 7ο σε μία καραβόλα και συνέχεια έπεσαν άλλοι 3. Όταν βγήκα από το αυτοκίνητο, έφυγα τρέχοντας, γιατί έβλεπα τους όλους που ερχόταν. Θα πέθαν κι άλλοι πάνω στο αυτοκίνητο. Οπότε αν είχατε μείνει, θα ήταν επικίνδυνο. Δεν ήταν ευχάριστο. Ο κύριος που κάθεται δίπλα σας και μόλις άκουσε ό,τι είπατε, κατανοήσατε αυτό που είπε ο κύριος? Εσείς πιστεύετε ότι ένιωσε αυτό που νιώσατε την ώρα που είχατε? Τρέχατε για να σωθείτε? Όχι. Okay, για να δούμε λοιπόν ένα άλλο ατύχημα. Okay, εδώ είναι ένα μικρό ατύχημα. Ένα μικρό ατύχημα που μάλλον μας κάνει να νιώθουμε θυμό. Γιατί χαλάει το πρόγραμμα της ημέρας. Εδώ είναι πιο σοβαρό ατύχημα. Εδώ αρχίζει ο φόβος. Εδώ είναι πιο σοβαρό ατύχημα. Πανικός. Ας δούμε λοιπόν ένα άλλο ατύχημα. Μια πρώτη φορά. Οκ. Okay. Λίγο θυμό. Την επόμενη φορά, επαναλαμβάνεται. Αρχίζει και γίνεται φόβος. Την τρίτη φορά, που μπορεί να είναι και με τη γυναίκα της ζωής σας, πανικός πια.
Αυτή τη διαδρομή την έχει περάσει κάποιος όταν έχει έρθει στο ιατρείο σας. Έχει περάσει από αυτά τα συναισθήματα πάρα πολλές φορές και έρχεται σε εσάς και εσείς πρέπει να του εξηγήσετε, να τον κατανοήσετε και να του εξηγήσετε τι είναι αυτό που του συμβαίνει. Ας πάρουμε τα πράγματα λοιπόν από τη βάση τους. Καταρχήν μιλάμε για σεξουαλική ανταπόκριση, άρα μιλάμε για απάντηση σε κάτι. Αυτό το κάτι είναι ένα σεξουαλικό ερέθισμα. Χωρίς σεξουαλικό ερέθισμα, αυτή η διαδικασία δεν μπορεί να υπάρξει. Ένα ερέθισμα όμως, για να γίνει σεξουαλικό ερέθισμα, πρέπει πρώτα να περάσει από τον εγκέφαλο. Ο εγκέφαλος τότε, μέσα από τη μνήμη, αρχίζει και ανασύρει συσχετισμούς. Οπότε συσχετίζει το ερέθισμα με κάτι ευχάριστο, κάτι ωραίο ή κάτι δυσάρεστο. Επίσης, λαμβάνει υπόψη το περιβάλλον που βρισκόμαστε εκείνη τη στιγμή, καθώς και όλα τα ερεθίσματα από τα αισθητήριά μας. Και έτσι θα γίνει ή σεξουαλικό ή θα παραμείνει μη σεξουαλικό το ερέθισμα. Εδώ λοιπόν το βλέπουμε και πάλι. Βλέπουμε ένα ερέθισμα, ο εγκέφαλος το αντιλαμβάνεται ως σεξουαλικό. Τότε λοιπόν το θύμα μεταφέρεται σε γεννητικά όργανα, έχουμε χάλαση των λίων μυϊκών ίνων και άρα έχουμε μια καλή στήση. Εδώ πέρα δεν είναι έτσι τα πράγματα, διότι το ερέθισμα δεν έγινε αντιληπτό σεξουαλικό. Οπότε έχουμε αύξηση αδρενεργικού τόνου και σύσπαση των λιομυϊκών ινών και άρα χάλαση. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι έχουμε το αδρενεργικό να ανταγωνίζεται το χολινεργικό. Αυτά τα δύο λοιπόν ανταγωνίζονται συνεχώς, που σημαίνει ότι πηγαίνουμε ανάμεσα στα δύο άκρα συνέχεια. Από τη στήση μπορεί να πάμε σε μια μέτρια στήση, μια καλύτερη στήση, μετά ξανά πάλι να χαθεί και όλο αυτό αλλάζει συνεχώς. Και κάτι με το οποίο εμείς ασχολούμαστε και μπορεί να επηρεάσει αυτή τη διαδικασία είναι οι αυτόματες σκέψεις, οι σκέψεις που κάνει κάποιος μπροστά στο ερέθισμα, καθώς και τα συναισθήματα που διεγείρονται. Υπάρχει το λεγόμενο fight or flight response. Είναι αυτόματες, δεν κατάλαβα το προηγούμενο. Οι αυτόματες σκέψεις είναι οι σκέψεις που έρχονται αυτόματα στο μυαλό μας. Οι αυτόματες σκέψεις συνήθως τις καταλαβαίνουμε είτε σαν εικόνες κάποιες φορές. Δεν θα πετύχω, αν ας πούμε έχουμε πρόβλημα. Ή μπορεί να είναι δεν θα πετύχω. Δεν θα μου σηκωθεί, όπως το λέει κανένας όταν το ζει. Δεν θα πάνε καλά τα πράγματα, θα γίνω ρεζί. Αν είναι όμως μια ευχάριστη εμπειρία, τότε μπορεί να σκεφτεί ότι θα περάσω καλά, θα πάνε όλα ωραία κτλ. Ναι. Και αντίστοιχα θα είναι και τα συναισθήματα. Ή θα είναι χαρά και ανυπομονησία, ή θα είναι απογοήτευση και φόβος. Ο φόβος έχει πολύ μεγάλη σημασία. Γιατί μπροστά σε ένα ερέθισμα που είναι φοβογόνο, μπορεί να ξεκινήσει το λεγόμενο fight or flight response. Αυτό είναι ένα πρωτόγονο αντανακλαστικό, όπου ουσιαστικά όταν αντιλαμβανόμαστε έναν κίνδυνο μπροστά μας, τότε αρχίζει και λειτουργεί έντονα το συμπαθητικό και κατ' επέκταση θα έχουμε σύσπαση των λίων μυϊκών ινών και χάλαση της στήσης. Δείτε λίγο αυτές τις δύο εικόνες. Πιστεύω ότι αυτή η εικόνα που σας τραβάει την προσοχή είναι το όπλο. Και αυτό συμβαίνει διότι είναι μια εικόνα η οποία δημιουργεί φόβο. Άρα λοιπόν ο φόβος, εκτός ότι επηρεάζει το συμπαθητικό, το άλλο που κάνει είναι ότι δραστηριοποιεί τον οπτικό φλοιό και ουσιαστικά η προσοχή μας κολλάει σε αυτό που μας φοβίζει. Άρα λοιπόν, όταν μιλάμε για άγχος, και μάλιστα για άγχος επίδοσης, μιλάμε για μία διαδικασία από το ερέθισμα μέχρι το σώμα μας. Για να τη δούμε πρακτικά. Αυτός είναι ο κύριος που χθες είχε μια αποτυχημένη επαφή και σήμερα είναι να ξανακάνει σεξ. Άρα ο εγκέφαλος αντιλαμβάνεται ότι πρόκειται να κάνει σεξ. Αρχίζει και σκέφτεται. Αυτές είναι οι αυτόματες σκέψεις μπροστά στο ερέθισμα. Θα χάσω τη στήση μου και αυτές έχουν και παρακλάδια. Θα γίνω ρεζίλη, είμαι άχρηστος. Παραδείγματα είναι αυτά, θα χωρίσουμε. Η κεντρική όμως είναι ότι θα χάσω τη στήση μου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να δημιουργείται φόβος, κατ' επέκταση δραστηριότητα στο συμπαθητικό, η προσοχή μετατοπίζεται από τα σεξουαλικά ερεθίσματα στο πρόβλημα και άρα έχουμε χάλαση της στήσης. Αυτή η εμπειρία καταγράφεται στο νου, άρα την επόμενη φορά που θα βρεθεί ο κύριος αυτό μπροστά στην ίδια κατάσταση, τότε αυτή η διαδικασία θα επαναληφθεί. Μάλιστα, τις επόμενες φορές η σκέψη της πιστεύει περισσότερο, άρα και το συναίσθημα θα είναι πιο έντονο, άρα και η επίδραση του συναισθήματος θα είναι πιο πιθανή. Και έτσι έχει
έρθει τώρα ο ένας ασθενής με πρόβλημα εσείς στο ιατρείο σας και θέλει να του κάνετε τις εξετάσεις. Εδώ λοιπόν βλέπετε το Rigiscan. Φαντάζομαι τουλάχιστον κάποιοι από εσάς θα είστε εξοικειωμένοι. Βλέπετε λοιπόν στο πρώτο αρκετές καταγραφές νυχτερινές, ενώ στο δεύτερο βλέπουμε πάλι κάπως λιγότερο. Και τα δύο λοιπόν είναι φυσιολογικά, δεν είναι όμως ίδια. Εδώ το τρίπλεξ, πάλι, και τα δύο φυσιολογικά, ίδια όμως δεν είναι. Τη μία περίπτωση λοιπόν φυσιολογική αγκίωση θα λέγατε. Ναι. Τη δεύτερη μεικτή αγκιακή βλάβη. Ναι. Πόσο φάρμακο πιστεύετε ότι χρειάζεται για να ανταγωνιστεί αυτή την εικόνα που τη βλέπει ο ασθενής. Άρα λοιπόν θέλω πλέον να κάνω σαφές ότι όταν μιλάμε για άγχος και μιλάμε για στρες, μιλάμε για βιολογικές διαδικασίες που επιδρούν και στο πέος και επιδρούν και στην προσοχή μας.